Και να είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε συνδεθεί μέσω Skype. Μαζί μας είναι ο κύριος Τάκης Γρηγορίου. Κύριε Γρηγορίου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ζωή Οικολογικά. Καλώς σας βρήκα και καλό απόγευμα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι, είναι στέλεχος της Greenpeace ο κύριος Γρηγορίου. Είναι υπεύθυνος για το θέμα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. Ενέργεια και κλίμα είναι δύο πράγματα που τώρα τελευταία έχουν μπει μαζί. Είναι ένα και το αυτό, και αυτό είναι εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, έτσι, έχουν απόλυτη σχέση το ένα με το άλλο. Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια στην Greenpeace σαν στην διοργανωτή της πολύ ωραίας δράσης για την κλιματική αλλαγή που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όπου νομίζω έδωσε και ένα ηχηρό μήνυμα για τη συνδιάσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη και περιμένουμε να μας πείτε νέα. Αυτή έτσι με αγωνία περιμένουμε να μάθουμε τι συζητάτε για τις αποφάσεις που θα πάρουν οι κυβερνήσεις για το κλίμα στο Παρίσι. Ναι, να αρχίσω από τον περίπατο λοιπόν που όντως πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου, την Κυριακή που μας πέρασε. Θέλω να πω ότι δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι, στην Αθήνα, το διοργανώσαμε η Greenpeace μαζί με το WWF και το AVAZ. Περισσότερο από 2.000 πολίτες, οικογένειες, παιδιά, ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ήρθανε, κάναμε τον περίπατο, καταλήξαμε στη Βουλή, όπου βγάλαμε μια μεγάλη ομαδική φωτογραφία. Θέλω να πω ότι παρόμοιες πορείες έγιναν σε περισσότερες από 60 πόλεις, σε περισσότερο από 2.000 σημεία του πλανήτη. Δηλαδή, εκτός από πορείες, υπήρχαν και φωτογραφίες, υπήρχαν δράσεις, δηλαδή σε περισσότερο από 2.000 σημεία του πλανήτη. Υπολογίζουμε ότι περίπου 700.000 κόσμος συνολικά βρέθηκε στους δρόμους την Κυριακή για να στείλει ένα μήνυμα, αν θέλετε, ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ένα μήνυμα προς τους ηγέτες των 190 χωρών του ΙΕ που βρίσκονται στο Παρίσι, για να καταφέρουν να φτάσουν σε μια παγκόσμια συμφωνία για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Πρέπει αυτή η παγκόσμια συμφωνία να έχει 2-3 χαρακτηριστικά. Θα πρέπει πρώτον να οδηγεί σε ολική απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Εμείς λέμε μέχρι το 2050, όπως λέει η επιστήμη, για να είμαστε με μεγάλη πιθανότητα να καταφέρουμε να συγκρατήσουμε την αύξηση της πλανητικής θερμοκρασίας 2 βαθμούς. Θέλουμε μέχρι το 50 στους 2, δηλαδή να μην περάσει τους 2 το 50. Για να μην περάσει τους 2 βαθμούς η αύξηση, όχι το 50 απαραίτητα, μπορεί να γίνει και πιο πριν και πιο μετά, για να μην περάσει όμως τους 2 βαθμούς ποτέ, θα πρέπει να έχουμε φτάσει στα 0 εκπομπές από τον ενεργειακό τομέα, αυτό δηλαδή πρακτικά σημαίνει 0 ορυκτά καύσιμα για ενέργεια, μέχρι τα μέσα του αιώνα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, θέλουμε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία. Τρίτον, θέλουμε κλιματική χρηματοδότηση προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, κάτι που πλέον έχει αναγνωριστεί από όλους. Τι σημαίνει αυτό?
το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών το έχει δημιουργήσει ο αναπτυγμένος κόσμος, που από τη βιομηχανική επανάσταση έως σήμερα χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα για να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη των οικονομιών του. Αναπτύχθηκε ο βιομηχανικός κόσμος, ωστόσο αυτό έχει έρθει με ένα μεγάλο τίμημα για τον πλανήτη. Δεν είναι σωστό να λες στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ξέρεις κάτι, εσύ δεν μπορείς να αναπτυχθείς τώρα, τουλάχιστον με τον τρόπο που το κάνανε οι προηγούμενες οι άλλες χώρες. Αυτή είναι και η δυσκολία της Αμερικής, του Ομπάμα, πώς θα επιβάλλει τους φόρους τους περιβαλλοντικούς. Όχι, εντάξει, ο Ομπάμα έχει το δικό του αγώνα. Εγώ, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, είναι ότι πλέον πρέπει να υπάρξει μια ιστορική ευθύνη, μια χρηματοδότηση από τις βιομηχανικές χώρες προς τις πιο φτωχές αναπτυσσόμενες για να μπορέσουν να αναπτυχθούν, αλλά με έναν νέο τρόπο τώρα. Δηλαδή, ανάπτυξη χωρίς ορυκτά καύσιμα. Να αντικαταστήσουν τις μονάδες ορυκτών καυσίμων, να βάλουν καθαρές πηγές ενέργειας και να τροφοδοτήσουν με καθαρό και βιώσιμο τρόπο την ανάπτυξή τους. Αναφέρατε τον Ομπάμα. Ο Ομπάμα το τελευταίο χρόνο έχει κάνει θεαματικές κινήσεις που χτίζουν ένα πολύ σημαντικό πολιτικό momentum για να καταφέρουμε κάτι καλό σε αυτή τη διάσκεψη. Θα αναφερθώ χαρακτηριστικά στο ότι έκανε δημόσια κοινή ανακοίνωση με τον Κινέζο ομόλογό του για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Πολύ δυνατό πολιτικό μήνυμα. Απαγόρευσε τις εξορίξεις στην Αρκτική και ίσως το πιο δύσκολο που κατάφερε να κάνει, σταμάτησε την κατασκευή ενός τεράστιου πετρελαϊκού αγωγού στην Αμερική, του Keystone. Να φανταστείτε, είναι ένας αγωγός τον οποίον προωθούσε με πολύ έντονο τρόπο σύσσωμο το πετρελαϊκό λόμπι στην Αμερική. Όλο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, που καθόλου απίθανο γιατί βασικός χρηματοδότης των Ρεπουμπλικανών είναι το πετρελαϊκό λόμπι, και παρόλα αυτά ο Ομπάμα κατάφερε και όρθωσε το ανάστημά του και είπε όχι στην κατασκευή αυτού του αγωγού. Αυτό αποφασίστηκε πριν από μερικούς μήνες, έθεσε βέτο, που είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Προφανώς η Αμερική πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα, ωστόσο όλοι οι αναλυτές παίρνουν το μήνυμα ότι πλέον τα πράγματα αρχίζουν και αλλάζουν. Αν ο Ομπάμα μπορεί να πει όχι στο πετρελαϊκό λόμπι της Αμερικής, σίγουρα ο Τσίπρας μπορεί να πει όχι στο πετρελαϊκό λόμπι της Ελλάδας και στο λιγνητικό λόμπι της ΔΕΗ στην Ελλάδα, και ούτω καθεξής, και ο Λαντ μπορεί να πει όχι αντίστοιχα σε άλλες χώρες, και ακόμα και η Κίνα να κάνει πρωτοβουλίες για γρήγορη αντικατάσταση των λιγνητικών και ανθρακικών μονάδων με καθαρές πηγές ενέργειας. Θα έλεγα, και θέλω να καταλήξω, είναι πολύ σημαντικό αυτό, μπορεί να μην καταφέρουμε να έχουμε την τέλεια συμφωνία στο Παρίσι σε περίπου 10 μέρες που ολοκληρώνει τη διάσκεψη. Ωστόσο, ενδεχομένως ακόμα και πιο σημαντικό από την ίδια τη συμφωνία είναι αυτό το πολιτικό momentum, αυτή η πολιτική δυναμική που έχει δημιουργηθεί. Πλέον γίνεται ξεκάθαρο σε όλους ότι έχουμε μπει στην αρχή του τέλους των ορυκτών καυσίμων. Οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι περισσότερες. Είναι και πιο φθηνό πλέον να παράγεις ενέργεια από καθαρές πηγές από ό,τι από λιγνίτη, πετρέλαιο ή άνθρακα. Όλοι έχουν λάβει το μήνυμα. Μια καλή συμφωνία θα βοηθήσει στο να γίνει πιο γρήγορα αυτή η μετάβαση, να υπάρξει κλιματική χρηματοδότηση, να διασφαλίσουμε ότι όλοι μαζί θα κάνουμε αυτά που λέει η επιστήμη. Ωστόσο, το νερό έχει μπει στο αυλάκι, θεωρώ εγώ. Η μετάβαση των οικονομιών σε μια κατάσταση που δεν θα χρειάζονται ορυκτά καύσιμα και θα τροφοδοτούνται από καθαρές πηγές ενέργειας, νομίζω έχει ξεκινήσει και είναι μη αναστρέψιμη. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Μάλιστα. Να κάνω μια παρένθεση ότι παρακολουθούσαμε τον αγώνα της Greenpeace για την Ανταρκτική και χαιρόμαστε πάρα πολύ που στάθηκε με επιτυχία. Και συγχαρητήρια στην Greenpeace και σε όλες τις οργανώσεις που προσπαθούν σε πανελλήνιο επίπεδο, και εμείς εδώ στην Κέρκυρα έχουμε τις τοπικές οργανώσεις, συμμετέχω και εγώ, συμμετέχουμε όλοι, ας πούμε, και αναγνωρίζουμε πάρα πολύ την αξία και των μεγάλων οργανώσεων, των διεθνών οργανώσεων, των μεγάλων όπως το ονομάζουμε, που μπορούν και χειρίζονται πράγματα που δεν μπορούν να χειριστούν οι τοπικές οργανώσεις. Να πω αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ότι η επιστήμη είναι σαφής. Τα υδρογονάνθρακες πρέπει να παραμείνουν στο έδαφος. Δηλαδή από αυτούς που ξέρουμε, από τα κοιτάσματα που ξέρουμε, να το πω έτσι απλά, μας παίρνει να κάψουμε ένα 20%. Σίγουρα όχι να βρούμε και καινούργια. Για τον ίδιο λόγο βρεθήκαμε στη γειτονιά σας το καλοκαίρι του 2014 μαζί με το πλοίο το Rainbow Warrior. Είχαμε πάει Κεφαλονιά για την ακρίβεια. Αλλά πάλι στο πλαίσιο της εκστρατείας μας ενάντια στην οπτική εξόρυξης υδρογονανθράκων, όπως έχει ξεκινήσει αυτό το σενάριο τα τελευταία χρόνια, στον Πατραϊκό, στο Κατάκολο, κυρίως σε αυτές τις δύο περιοχές, είναι και στα Ιωάννα βέβαια, αλλά κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές, γιατί εκτός ότι δεν πρέπει να βγάλουμε αυτά τα κοιτάσματα, η επιστήμη είναι ξεκάθαρη,
η διαδικασία εξόρυξης είναι και ένα, αποτελεί ένα τεράστιο κίνδυνο για τον τουριστικό τομέα. Δηλαδή, ο κίνδυνος ατυχήματος είναι σοβαρός, ιδιαίτερα αν μιλάμε για μεγάλα βάθη. Εμείς λέμε ότι η οικονομία της Ελλάδας θα πρέπει να αρχίσει να αλλάζει. Το ερώτημα δεν είναι πού θα βρούμε υδρογονάνθρακες. Το ερώτημα είναι πώς θα αφήσουμε τους υδρογονάνθρακες, πώς θα σταματήσουμε να τους χρειαζόμαστε. Και αυτό θα συμβεί μόνο με επενδύσεις σε καθαρές πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας. Και να πω κάτι που το είχα σκεφτεί, το είχα πει σε κάποια στιγμή σε μια ομιλία που είχα κάνει, που είχα συμμετάσχει, ότι το πετρέλαιο είναι κάτι που μας χρειάζεται και το χρησιμοποιούμε. Εάν το εξοικονομούσαμε και το κρατούσαμε, όπως είπατε, να μείνει έτσι που και που είναι, και στο μέλλον να το καταναλώνουμε με πολύ πολύ μέτρο, τότε θα ήταν πιο καλό για την κοινωνία. Δηλαδή, έτσι που πάμε και η κοινωνία να κάψει όλο το πετρέλαιο μαζί και μετά να μείνει ο πετρέλαιο, δεν θα έχει πετρέλαιο. Και όλα αυτά που φτιάχνουν το πετρέλαιο θα πρέπει μετά να φτιάχνονται από άλλες. Θα έλεγα, έχετε δίκιο. Οπότε, το πρόβλημα θα έλεγα είναι ότι είναι τέτοια η δύναμη όχι μόνο του πετρελαϊκού λόμπι αλλά και γενικότερα της βιομηχανίας που δυστυχώς δεν έχουμε εφαρμόσει αυτά που η τεχνολογία μας έχει επιτρέψει μέχρι σήμερα. Κλασικό παράδειγμα αυτό που όλοι είδαμε να γίνεται με την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και τη Volkswagen. Πόσο καιρό εξαπατούσε τον κόσμο η Volkswagen φτιάχνοντας αυτοκίνητα τα οποία δεν είχαν την κατανάλωση που έπρεπε και δεν είχαν τις εκπομπές που έπρεπε. Και όλα αυτά γίνανε επειδή μπορούσε να τα κάνει η βιομηχανία. Οι νόμοι έχουν υπάρξει αρκούντως ελαστικοί, θα έλεγα. Υπάρχουν πολλά παραθυράκια και όχι μόνο η αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και οι εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, όπως είναι η ΔΕΗ και κάθε ΔΕΗ σε κάθε χώρα, έτσι. Έχουν υπάρξει πάρα πολλά παραθυράκια. Αυτά πρέπει σιγά σιγά να τα βάλουμε σε μία τάξη. Γιατί η Volkswagen, για παράδειγμα, είναι αδιανόητο μια τόσο μεγάλη εταιρεία, ένα τόσο μεγάλο brand, ένα τόσο μεγάλο σήμα που πολλοί κόσμος το εμπιστεύεται για να πάρει ένα αυτοκίνητο Volkswagen να βάζει μέσα την οικογένειά του, να εξαπατάει με τέτοιο τρόπο τους καταναλωτές. Η μετάβαση που θα μας οδηγήσει σε μηδέν ορυκτά καύσιμα το 2050 χρειάζεται, σίγουρα απαιτεί, να εφαρμοστούν αυστηροί νόμοι και καλύτερα θεσμικά πλαίσια που να αφορούν τη δραστηριότητα των βιομηχανιών και της ηλεκτροπαραγωγής αλλά και γενικότερα της βιομηχανίας, ώστε όλοι μαζί να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε αυτά που η τεχνολογία και οι φυσικοί πόροι της γης, ο άνεμος, ο ήλιος, το νερό, η βιομάζα μας δίνουν για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μαζί φίλες και φίλοι, είδαμε ένα μουσικό έτσι στιγμιότυπο από τη δράση της προηγούμενης Κυριακής που διοργανώθηκε από την Greenpeace, το WWF και το AVAZ. Μαζί μας είναι σήμερα ένας στέλεχος της Greenpeace, ο κ. Γρηγορίου Τάκης, και πάλι για χαρά κύριε Γρηγορίου. Τι ήταν αυτό που το συγκροτηματάκι, το πολύ ωραίο με τα κρουστά που είδαμε και παρασύρε και όλο τον κόσμο και όλοι χτυπούσαν και τραγουδούσαν, δώσαν ένα ηχηρό μήνυμα για την κλιματική αλλαγή?
Ναι, είναι Κιλόμπο, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ και από την καρδιά μας πραγματικά, γιατί αμέσως δέχτηκαν την πρόσκληση. Κιλόμπο είναι μια απίθανη κολεκτίβα που παίζουν έτσι κρουστά σε διάφορους ρυθμούς, έτσι βραζιλιάνικους, αφρικάνικους, ανάλογα, και είναι τρομεροί, δίνουν φοβερή ενέργεια. Και τους έχουμε δει και σε live αλλά και σε άλλες πορείες, και είχαμε την ιδέα να τους καλέσουμε αν θέλουν να έρθουν και αυτοί με το δικό τους τρόπο να βοηθήσουν στον περίπατο για το κλίμα και να δώσουν έτσι το δικό τους ήχο και χρώμα στην πορεία. Ναι. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο θέλαμε εμείς να κάνουμε έτσι ένα πιο χαρούμενο περίπατο είναι ότι αυτός δεν ήταν ένας περίπατος διαμαρτυρίας. Ήταν ένας περίπατος που ήθελε να στείλει ένα θετικό μήνυμα προς ο συγκεκριμένος περίπατος, προς την ελληνική κυβέρνηση, να πάει και να σταθεί αξιοπρεπώς σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, να λάβει κάποιες καλές αποφάσεις και να συμβάλλει με όποιον τρόπο μπορεί, όχι μόνο στην δημιουργία μιας παγκόσμιας συμφωνίας, αλλά να αξιοποιήσει αυτή την τεράστια πολιτική ευκαιρία, γιατί είναι τεράστια ιστορική σύνοδος αυτή. Και το έκανε ο Πρωθυπουργός, δυστυχώς, γιατί ήταν στην ομιλία του. Αυτό λοιπόν περιμένα. Πώς κρίνεται την ομιλία του Πρωθυπουργού μας στη Σίδα Σκυριακή? Να πω εδώ ότι η πρώτη μέρα ήταν η ημέρα των ηγετών, όπου πήγανε όλοι οι ηγέτες και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι περισσότερο αφιερωμένοι είτε στα τεχνικά κλιμάκια είτε στους υπουργούς ενέργειας που θα πάνε και θα υπογράψουν. Δυστυχώς μας απογοήτευσε ο Πρωθυπουργός, έκανε μια γενικόλογη τοποθέτηση και αντί τουλάχιστον να πει κάτι που θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα, να συνεισφέρει με τον τρόπο της, πράγματα που μπορεί να κάνει η Ελλάδα, παρά τα μνημόνια, παρά τη σημερινή οικονομική συγκυρία, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει η Ελλάδα και είναι καθαρά πολιτική απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης. Δυστυχώς δεν είπε τίποτα, αν μη τι άλλο, το μόνο που ανέφερε είναι ότι ένα αίτημα των εφοπλιστών για την ελληνική ναυτιλία, δηλαδή ουσιαστικά αντί να πάει εκεί και να μεταφέρει ένα μήνυμα από τους πολίτες ενάντια σε κάποια συγκεκριμένα ολιγοπωλιακά συμφέροντα μιας χώρας, αν θέλετε, έκανε μάλλον το αντίθετο. Δηλαδή πήγε εκεί και παρακάλεσε να μην αλλάξει κάτι, να περάσει ένα μήνυμα που διευκολύνει την ελληνική ναυτιλία και τους εφοπλιστές. Και μπέρδεψε και τον κόσμο. Μπέρδεψε και τον κόσμο, γιατί έχασε το νόημα ο κόσμος. Προσπάθησε, νομίζω, ο Πρωθυπουργός να κάνει μια δική του, με το δικό του τρόπο να κάνει μια συνεισφορά στη διάσκεψη. Μίλησε για το σημερινό φιλελεύθερο οικονομικό σύστημα. Κάποιος μπορεί να συμφωνήσει σε πολλά σημεία αυτά που ο Πρωθυπουργός. Όμως δεν νομίζω ότι η ίδια κατάληξή του για την ελληνική ναυτιλία συνάδει με αυτό που έλεγε λίγα δευτερόλεπτα πιο πριν. Εν πάση περιπτώσει, η πραγματικότητα στην Ελλάδα είναι ως εξής. Η Ελλάδα δεν έχει κλιματική πολιτική. Η Ελλάδα έχει σταματήσει την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχει σταματήσει επενδύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, να βοηθήσει τον κόσμο να φτιάξει τα σπίτια του, να τα μονώσει. Και αν μη τι άλλο, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή προωθεί επενδύσεις σε νέα ελιγνητική μονάδα στην ΔΕΗ, σε νέες μονάδες πετρελαϊκές στα νησιά. Επειδή λοιπόν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πάει ουσιαστικά με ένα άδειο χαρτοφύλακα στο Παρίσι, δεν έχει να συνεισφέρει κάτι. Εμείς λέμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να δώσει εντολή να εφαρμοστεί κάτι στην Ελλάδα που μπορεί να γίνει. Τι είναι αυτό? Ένα πρόγραμμα φιλόδοξο ενεργειακής αναβάθμισης ενός εκατομμυρίων κτηρίων στα επόμενα 10 χρόνια. Δηλαδή, να ανακοινωθεί ένα μαζικό πρόγραμμα επενδύσεων στα σπίτια του κόσμου, να βοηθήσουμε τον κόσμο να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια, να μονώσει το σπίτι του, να αλλάξει το ρολόι τα πετρελαίου, να βάλει κάτι οικονομικό, να αντιμετωπίσει δηλαδή την ενεργειακή φτώχεια. Και μέσα σε αυτό το σχέδιο υπάρχει δωρεάν εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 300.000 νοικοκυριά από τη ΔΕΗ. Δηλαδή η ΔΕΗ να πάει σε τουλάχιστον 300.000 νοικοκυριά που σήμερα δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα, να τους εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό για να έχουν τσάμπα ρεύμα για πάντα, ώστε να μπορέσουν και αυτά τα νοικοκυριά να βγουν από ένα επίπεδο, θα έλεγα, ελεημοσύνης που βρίσκονται σήμερα και να αποκτήσουν αξιοπρέπειά τους. Αυτό το πρόγραμμα είναι απολύτως εφαρμόσιμο και θα μπορούσε σήμερα να το ανακοινώσει
Πρωθυπουργός. Εμείς έχουμε κάνει μελέτη πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί, από πού υπάρχουν οι πόροι και πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Και το ζητάμε από τον Πρωθυπουργό, από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν φαίνεται να κλιματική πολιτική, τουλάχιστον ας ανακοινώσει κάτι το οποίο όχι μόνο θα βοηθήσει πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία και η οικονομία, αλλά μπορεί να ξέρετε ακόμα και να εμπνεύσει και άλλες χώρες στη διάσκεψη του Παρισιού και να μπορέσει να αποτελέσει μια θετική συνεισφορά της Ελλάδας στις διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητάμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ακριβώς επειδή θα πάει με ένα άδειο χαρτοφύλακα στο Παρίσι, η Ελλάδα δεν έχει αυτή τη στιγμή κλιματική πολιτική, κάτι που μπορεί να το ανακοινώσει και να εφαρμοστεί άμεσα είναι ένα ενεργειακό πρόγραμμα τέτοιο, αναβάθμισης 1 εκατομμυρίων κτηρίων, το οποίο περιλαμβάνει δωρεάν ρεύμα, ηλιακό ρεύμα από τη ΔΕΗ σε 300.000 φτωχά νοικοκυριά. Αυτό είναι άμεσα εφαρμόσιμο. Η Greenpeace έχει κάνει μελέτη που δείχνει από πού μπορεί να χρηματοδοτηθεί, ακόμα και τώρα που βρισκόμαστε σε κατάσταση μνημονίου με τους περιορισμένους πόρους. Είναι άμεσα εφαρμόσιμο ένα τέτοιο δεκαετές πρόγραμμα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μπορεί λοιπόν να πάει στο Παρίσι και να ανακοινώσει ότι η Ελλάδα θα κάνει κάτι τέτοιο. Τα ωφέλη ενός τέτοιου προγράμματος δεν είναι μόνο κοινωνικά, είναι περιβαλλοντικά. Μπορεί όμως ακόμα και ένα τέτοιο πρόγραμμα, αν το ανακοινώσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να συνεισφέρει και θετικά στην ίδια τη διάσκεψη για το κλίμα στο Παρίσι, δηλαδή να αποτελέσει, αν θέλετε, έμπνευση και για άλλες χώρες. Μα αυτό ακριβώς γίνεται στο Παρίσι τώρα. Πάνε οι χώρες και ανακοινώνουν φιλόδοξα τέτοια μέτρα. Εμείς κάναμε μια πρόταση στον Έλληνα Πρωθυπουργό να μπορέσει η Ελλάδα να ανακοινώσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πρόγραμμα το οποίο όμως, δηλαδή ο Πρωθυπουργός έμεινε στο να πει τι διάβασε, που λέει το βιβλίο, έτσι. Αυτό που, δηλαδή, υπάρχουν άλλες, εμείς απογοητευτήκαμε από την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, ωστόσο υπάρχουν ακόμα άλλες 9 με 10 ημέρες όπου θα βρίσκεται η ελληνική αντιπροσωπεία εκεί, πιθανόν θα πάει και ο Υπουργός Ενέργειας στο τέλος για να υπογράψει, οπότε υπάρχει χρόνος για να ανακοινώσει κάτι φιλόδοξο η ελληνική αντιπροσωπεία. Όσον αφορά τις μονάδες λιγνίτη στο Λεμαΐδα, στην καινούργια που άνοιξε και την παλιά που δεν έκλεισε. Η άποψη της Greenpeace είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει μέσα στα επόμενα 20 χρόνια να αφήσει πίσω της το λιγνίτη, να υπάρξει δηλαδή σταδιακά μια απεξάρτηση από το λιγνίτη. Ο λιγνίτης είναι πλέον πολύ ακριβό καύσιμο. Εκτός από το τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα που δημιουργεί, εκτός ότι υπονομεύει κάθε έννοια κλιματικής πολιτικής της χώρας μας, είναι πλέον ένα πάρα πολύ ακριβό καύσιμο. Εμείς κάναμε έναν υπολογισμό σε αυτήν την έκθεση που σας ανέφερα. Αντί να δώσει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ η ΔΕΗ για να κατασκευάσει τη νέα λιγνητική μονάδα στην Τολεμαΐδα 5, αυτό που θέλει να κάνει, εάν αυτά τα χρήματα τα έριχνε σε φωτοβολταϊκά πάρκα και έφτιαχνε από τώρα για τα επόμενα 10 χρόνια σιγά σιγά έφτιαχνε φωτοβολταϊκά πάρκα, επειδή η ηλιακή κιλοβατόρα θα ήταν πιο φθηνή, θα μπορούσε να εξοικονομήσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ η ΔΕΗ. Και μάλιστα είπαμε, από αυτό το κέρδος που θα έχεις, ακριβώς επειδή θα προτιμήσεις τα ηλιακά πάρκα από το λιγνίτη, αυτό το κέρδος, μέρος αυτού του κέρδους, μπορεί να το προσφέρεις ως δωρεάν ενέργεια σε φτωχά νοικοκυριά. Δηλαδή να συνδυάσεις αναπτυξιακή με κοινωνική πολιτική. Πλέον βλέπουμε σήμερα ότι όλο και περισσότερες μεγάλες εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής αφήνουν σιγά σιγά το λιγνίτη και τον άνθρακα. Γιατί είναι λίγο κοινικό αυτό που λέω, αλλά είναι αλήθεια. Ακόμα και επενδυτικά, οικονομικά πλέον δεν συμφέρει. Πριν κάνει ένα τεράστιο λάθος οικονομικό η ΔΕΗ, θα πρέπει η κυβέρνηση να επιληφθεί του θέματος. Γιατί τη λιγνητική μονάδα στην Τολεμαΐδα 5, επειδή πιθανότατα θα δημιουργήσει οικονομικές ζημίες, θα την πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι για πολλά χρόνια. Δηλαδή πράγματα πρέπει να τα διεκδικήσουμε με αγώνα, με δράσεις, με πορείες, αλλά δεν πρέπει να χάνουμε ποτέ την αισιοδοξία. Αλλιώς δεν πρόκειται να κάνουμε αυτούς τους αγώνες, αν δεν πιστεύουμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, ότι μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Αγαπητοί κύριε Γρηγοριού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εγώ. Καλό απόγευμα και στους τηλεθεατές και θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Τώρα θα συνδεθούμε με το WWF μέσω τηλεφώνου. Στην άλλη άκρη τηλεφώνου είναι ο κύριος Νίκος ο Μάντζαρης. Θα τον θυμόσαστε που είχαμε ξαναμιλήσει πρόσφατα για την δουλειά που κάνει το WWF γύρω από το ενεργειακό θέμα. Είναι υπεύθυνος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. Σας ξανακαλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Λοιπόν,
Σε εξέλιξη βρίσκεται το ίσως η πιο σημαντική δράση, η πιο σημαντική σύσκεψη στην ιστορία. Νομίζω ναι. Νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε με ασφάλεια. Είχαμε πριν 6 χρόνια την Κοπενχάγη που οι προσδοκίες ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Αλλά νομίζω ότι αν το δούμε με κάποια αντικειμενικά δεδομένα, το Παρίσι είναι πιο σημαντικό. Ακριβώς επειδή απέτυχε η Κοπενχάγη το 2009. Ο ΟΗΕ, ουσιαστικά οι χώρες του ΟΗΕ, έχουν αποφασίσει στην παγκόσμια διάσκεψη του κλίματος στο Παρίσι το 2015 ότι εκεί είναι που θα κρυθεί εάν θα υπάρξει νομικά δεσμευτική συμφωνία που θα εμποδίζει την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη παραπάνω από 2 βαθμούς Κελσίου. Οπότε όλα τα προηγούμενα COP οδηγούσαν ουσιαστικά σε αυτό, στο Παρίσι. Yes. Και το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη νομικά δεσμευτική συμφωνία, η οποία θα περιορίσει την άνοδο της θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς Κελσίου ή ακόμα καλύτερα στους 1,5 βαθμούς Κελσίου, όπως πολλές χώρες λένε ότι είναι το όριο για την επιβίωσή τους. Και είναι αυτό το που υποστηρίζουμε και εμείς ως ΒΒΕΦ. Να ρωτήσω εδώ κάτι. Όταν λέμε να μην περάσει στους 1,5, να μην περάσει στους 2. Δεν θα πρέπει, δεν είναι αυτό σε συνάρτηση με κάποιο χρονικό όριο, δηλαδή να μην τους περάσει το 50, να μην τους περάσει το 100, δηλαδή έχει διαφορά. Να μην τους περάσει μέχρι το 2100. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες οι οποίες υπολογίζουν ποιος είναι και ο προϋπολογισμός άνθρακα μέχρι το τέλος του αιώνα. Και τώρα όλος ο αγώνας είναι στις δεσμεύσεις, τα λεγόμενα INDCs, τα οποία καταθέτουν οι χώρες, για να δούμε αν οι δεσμεύσεις τους είναι τέτοιες που θα είμαστε εντός προϋπολογισμού άνθρακα. Έχουν κατατεθεί την προηγούμενη, την ημέρα έναρξης του COP, 183 τέτοιες δεσμεύσεις. Είναι πρωτοφανής αριθμός, ειδικά αν το συγκρίνει κανείς με την περίπτωση, ας πούμε, το Κιώτο. Δηλαδή, 183 αυτές χώρες καλύπτουν ένα τεράστιο ποσοστό της θετικής πλειοψηφίας των εκπομπών αερίων θερμοκηπίων. Ενώ στο Κιώτο είχαμε μόνο το 55% των χωρών, καθυστέρηση όπως θυμάστε. Ναι, 8 χρόνια μέχρι να κυρωθεί, είναι ένα πράγμα πολύ καλύτερο αυτή τη στιγμή από ό,τι η περίπτωση του Κιώτο. Ναι, δηλαδή, για να εξηγήσουμε καλύτερα τι είναι ακριβώς αυτό, μιλάμε για προτάσεις που μάλλον. Δεσμεύσεις του κάθε κράτους από μόνο του, ο καθένας ξεχωριστά, ότι εγώ θα κάνω αυτό για να μειώσω το. Ακριβώς. Άρα αυτή τη φορά είχαμε 183 από τις 196 χώρες οι οποίες μετέχουν εθελοντικά, δεσμεύτηκαν, είπαν τι θα κάνουν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το παγκόσμιο αυτό πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Για να συνεισφέρει κάθε μία ό,τι μπορεί βασικά, έτσι. Ακριβώς. Η επιστημονική όμως κοινότητα, εκτιμώντας αυτές τις δεσμεύσεις, τι λέει, είναι αρκετές, μήπως χρειαζόμαστε πολύ πιο γενναιόδορες προσφορές. Δεν είναι αρκετές. Έχουν γίνει τρεις αναλύσεις, οι οποίες δείχνουν ότι είμαστε εκτός τροχιάς επίτευξης του στόχου των 2 βαθμών Κελσίου, για την ακρίβεια η πιο πρόσφατη που είναι στα μέσα του Οκτωβρίου του 2015, δηλαδή ένα μήνα πριν την COP, λένε ότι με αυτές τις δεσμεύσεις θα ξεπεράσουμε τους 2 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσουμε στους 2,7 βαθμούς Κελσίου. Για το 50, για το 50 πάλι. Για το 100, ο προηγούμενος είναι σύμφωνα με το 100, σύμφωνα, ναι. Και επίσης να πω τώρα, να εξηγήσω λιγάκι αυτό το πραγματάκι. Όλες οι δεσμεύσεις, τα NDCs, αναφέρονται στο 2025 ή το 2030. Yes. Επομένως, υπάρχει ένας μεγάλο ποσοστό βεβαιότητας, γιατί κανείς πρέπει να υποθέσει, τέλος πάντων να μην υποθέσει, τι θα γίνει μεταξύ 2030 και 2100. Okay. Επομένως, υπάρχει ένας βαθμός στοχαστικότητας αυτές τις προβλέψεις. Πάντως, δεν είμαστε ασφαλείς ακόμα. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό χάσμα μεταξύ του πού θα πρέπει να βρισκόμαστε το 2030 σύμφωνα με τους επιστήμονες. Για την ακρίβεια, 42 δισεκατομμύρια τόνους ισοδυναμικού διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να εκπέμπονται τη χρονιά, το έτος, ως το 2030. Και οι δεσμεύσεις μας πηγαίνουν σε μια τροχιά 54 γιγατόνων διοξειδίου του άνθρακα. Οπότε, έχουμε ένα κενό 12 δισεκατομμύρια τόνους. Αυτό είναι το αρνητικό νέο. Το καλό νέο είναι ότι υπάρχει δυνατότητα αυτό το χάσμα να το καλύψουμε. Γι' αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αυτό που θα πρέπει να βγει από το Παρίσι, δηλαδή ένα από τα πράγματα που πρέπει να βγει από το Παρίσι, είναι ότι θα υπάρχει μια διαδικασία αναθεώρησης αρκετά σύχνη των INDCs στα επόμενα χρόνια και πριν το 2030 σίγουρα, ούτως ώστε να αναθεωρούμε ανάλογα με τις επιστημονικές ανακαλύψεις την κατάσταση προς το φιλοδοξότερο, εννοείται. Να ρωτήσω, αυτά είναι σε συνάρτηση όμως και με τον πληθυσμό, δεν είναι, έχει να κάνει αυτό, δηλαδή. Σίγουρα θα επηρεάσει και ο παράγοντας πληθυσμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αυτό το οποίο ξέρουν είναι ότι μελέτες και αναλύσεις που έχουν γίνει στα NDCs λαμβάνουν υπόψη
Και τον έλεγχο γεννήσεων που λέμε. Έχουμε δηλαδή κάποιο μοντέλο το οποίο προσωμιώνει και λέει ότι θα έχουμε αυτό το ρυθμό ανάπτυξη του πληθυσμού. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι το οποίο αγνοείται, γιατί είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρο που μπορείτε να καταλάβετε. Η πρόκληση φυσικά είναι να μπορούμε να επιβιώσουμε στον πλανήτη και να κάνουμε τελείω decouple το θέμα τη ανθρώπινη δραστηριότητα από το θέμα των εκπομπών αερίων κηπίου. Πράγμα που αρκετέ χώρε δείχνουν να το πετυχαίνουν, σε αντίθεση φυσικά με την Ελλάδα. Έτσι. Οπότε πέρα από τις προτάσεις που μάλλον τις προσφορές που κάνει κάθε χώρα, που αυτή τη φορά είναι αρκετά γενναιόδωρες, αλλά όχι αρκετές. Όχι αρκετές. Συζητάτε και κάτι με την έννοια της επιβολής, δηλαδή κάτι που θα, η παγκόσμια κοινότητα θα αναγκάσει κάποια κράτη ή τα κράτη, και μιλάμε κυρίως για τα πιο ρυπογόνα, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδάς. Οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει πολύ σημαντικές δεσμεύσεις ήδη. Ο πρόεδρος Ομπάμα έχει πάρει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες και στη διεθνή κοινότητα, όχι μόνο για την Αμερική. Το ίδιο ισχύει και με την Κίνα, που είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος ρυπαντής. Και αυτός, αν θέλετε, είναι ο πιο βασικός λόγος αισιοδοξίας. Έστω συγκρατημένης ότι θα καταλήξουμε συμφωνία, ότι οι δύο μεγαλύτεροι ρυπαντές φαίνονται ότι είναι τελείως on board στην προσπάθεια αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής. Αλλά έχουμε πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε ακόμα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σε αυτούς τους 54 γιγατόνους που προβλέπεται ότι με αυτά τα NDC θα έχουμε το 2030, δεν συμπεριλαμβάνονται συνεισφορές περιφερειών και δήμων. Ακόμα. Δεν έχουν υπολογιστεί δηλαδή. Γιατί ακόμα δεν έχουν καταγραφεί αυτές. Διάφορες περιφερειές και δήμοι, ήδη πριν από το COP, έχουν αναλάβει οι ίδιες εθελοντικά κάποιες δεσμεύσεις. Και λένε, εμείς θα εξαρτηθούμε ως πόλη, για παράδειγμα, διάφορες πόλεις της Γερμανίας, για παράδειγμα, το κάνουν αυτό το πράγμα, θα απεξαρτηθούμε ως πόλη από τα ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2025. Μάλιστα. Το ίδιο έχουν αναλάβει και σε επίπεδο περιφερειών, πάλι ειδικά στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Αυτού του είδους οι συνεισφορές, που είναι πάρα πολύ σημαντικές, δεν έχουν καταγραφεί και δεν έχουν καταγραφεί ειδικά σε σχέση με τους εθνικούς στόχους. Δηλαδή, αυτοί οι 54 γιγαντώνοι λαμβάνουν υπόψη τι λέει, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σύνολο. Και, και η Ευρωπαϊκή Ένωση σύνολο λέει αυτό το οποίο λένε τα κράτη-μέλη. Δεν συνυπολογίζει τι έχει πει, ας πούμε, για παράδειγμα, μια πόλη στην Βάδη Βεβαιρική, ας πούμε. Δεν μπορεί να συνεκτιμηθεί σε πρώτη φάση, τουλάχιστον από τεχνική πλευρά, αλλά πολύ αισιόδοξο το που λέτε. Είναι αρκετά αισιόδοξο, όπως επίσης αισιόδοξο είναι και το δυναμικό, το τεράστιο το οποίο υπάρχει από την εξοικονόμηση ενέργειας. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες οι οποίες λένε ότι ακόμα οι χώρες, αυτά τα NDCs, δεν έχουν εκμεταλλευτεί επαρκώς το δυναμικό εξοικονόμηση ενέργειας, που μπορεί να εξοικονομήσει από 2,5 μέχρι 13 γιγατόνους διοξιδίου του άνθρακα κάθε χρόνο. Φυσικά είναι ένα τεράστιο εύρος, αυτό πρέπει να το τονίσω. Ναι. Αλλά δείχνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό. Επίσης, σε τοπικό επίπεδο, αν δουλέψουμε, μπορεί να βρεθεί λύση πιο εύκολα από ότι να τεθεί ένα. Να γίνει ένα πλάνο που να περιλαμβάνει όλους και είναι δύσκολο να οργανωθεί. Μάλιστα. Θα σας πω άλλο το οποίο είναι επίσης πολύ αισιόδοξο. Πολλές εταιρείες έχουν αρχίσει και μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι δυναμικά, γιατί έχουν καταλάβει ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα πάντα μέσα στα υπόλοιπα και το εμπόριο, και ούτε αυτό έχει ληφθεί υπόψη. Είναι λίγο δύσκολο εδώ πέρα, ναι. Πάντως είναι θετικό το ότι προσπαθούν να μπαίνουν με δεσμεύσεις πλέον τι θα κάνουν για την κλιματική αλλαγή. Δεν είναι μόνο ότι χρηματοδοτούν π.χ. την COP21, όπως συμβαίνει με διάφορες εταιρείες, απλά για να φαίνονται και δεν κάνουν τίποτα περαιτέρω. Ή χρηματοδοτούν δράσεις σε καινοτόμες για να μπορέσουμε να εξεπεράσουμε προβλήματα προστάτων της κλιματικής αλλαγής σε αναπτυσσόμενες χώρες. Έτσι. Δεν είναι τελείως, να μην το ισοπεδώσουμε τελείως. Σίγουρα υπάρχει 100% αυτό το οποίο λέτε, υπάρχει πολύ έντονο greenwashing. Και να σου πω και το άλλο επίσης, το δυναμικό το οποίο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Θεωρητικά υπάρχει ένα δυναμικό 9 γιγατόνων διοξιδίου του άνθρακα. Τώρα συζητάω για το χάσμα αυτό των 12 γιγατόνων. Μάλιστα. Υπάρχει ένα τεράστιο θεωρητικό δυναμικό 9 γιγατόνων από την προστασία των τροπικών δασών. Ειδικά άμα μιλάμε για Ασία, Αφρική και Νότιο Αμερική. Ναι. Λοιπόν, ακούγεται κάπως μεγάλο και είναι μεγάλο και όλοι λένε ότι είναι θεωρητικό, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό πόσο μπορούμε να εξοικονομήσουμε το αγροστατεύουμε τα δάση να μην καίγονται. Γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτά είναι, πώς το λένε, απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο δεν πηγαίνει στην ατμόσφαιρα, οπότε δεν εντείνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μεγάλο πρόβλημα. Οπότε υπάρχει περιθώριο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πιστεύω στο Παρίσι μέσα μία εβδομάδα θα μπορέσουμε να πέσουμε στους 54 γιγαντώνους που ήταν η εκτίμηση της UNEP λίγες μέρες πριν από την COP, ότι θα πέσουμε 42. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Yes. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να μειώσουμε έστω και λίγο αυτό το χάσμα και κυρίως να αναλυθούν δεσμεύσεις για μια διαδικασία αναθεώρησης των ενδύσεις όλων των χωρών. Και φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολιτικό κονσένσους για αυτό το πράγμα. Πολύ θετική εντύπωση και πολύ θετικό νέο είναι αυτό το
οποίο συζήτησε ο πρόεδρος Xi Jinping, ο Κινέζος, με τον Ολάν πάλι λίγες μέρες πριν την COP, που είπε ότι και ο Κινέζος ότι είναι πολύ σύμφωνο με μια διαδικασία ελέγχου σε πρώτη φάση και ενδεχομένως αναθεώρησης των INDCs ανά 5 χρόνια. Είναι θετικό το ότι η Κίνα δηλαδή το παίρνει πολύ σοβαρά αυτό το θέμα. Αν θέλετε, μία έτσι μικρή κριτική για την στάση της Ελλάδας. Η Ελλάδα ήταν πραγματικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Απογοήτευσε. Πραγματικά. Ήταν εντυπωσιακό, ήταν από τους ελάχιστους που δεν μίλησαν καθόλου για ενέργεια. Μα καθόλου. Και αντί αυτού, βγήκε να υπερασπιστεί ένα λόμπι το οποίο δεν έχουμε τίποτα αντίον του, βέβαια, τους Έλληνες, την ελληνική ναυτιλία που είναι η καλύτερη στον κόσμο και ένδοξη κτλ. Βγήκε και την υπερασπίστηκε, έτσι. Δηλαδή, ότι μην τους κόψετε το πετρέλαιο, είπε στην ουσία. Ουσιαστικά, την υπερασπίστηκε, δεν την υπερασπίστηκε σωστά, κάτι γνώμη. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, θα έπρεπε να σπρώχνει και την ναυτιλία, δεν υπάρχουμε τίποτα ενάντια στην ναυτιλία, θα έπρεπε να σπρώχνει και την ναυτιλία προς φιλικότερες μορφές καυσίμων. Είναι απολύτως εφικτό και εκεί υπάρχει και οικονομία. Δηλαδή, θα μπορούσε αυτό το πράγμα να είναι και ευκαιρία για την Ελλάδα. Ανταυτού υπερασπίστηκε το status quo. Ουσιαστικά την αδράνεια γύρω από τη μείωση των εκπομπών στον τομέα της ναυτιλίας. Το χειρότερο όμως το οποίο είπε, δηλαδή πραγματικά ήταν εντυπωσιακό αυτό που είπε, είναι ότι στην κυβερνητική ατζέντα το περιβάλλον είναι πάρα πολύ ψηλά. Μίλησε ειδικά σε παγκόσμια συνδιάσκεψη στην κλιματική αλλαγή. Και αν δούμε τι κάνει η Ελλάδα για την κλιματική αλλαγή, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, είναι τρελό αυτό το οποίο είπε. Μάλιστα. Χτίζει τη μεγαλύτερη λιμενική μονάδα του Λεμαϊδα 5. Ζητάει την επαναλειτουργία του Λεμαϊδα 3 και προσφάτως, λίγες μέρες πριν το COP, ζητάει δωρεάν δικαιώματα εκπομπών για να διαιωνίσει το λιμενικό μοντέλο ηλεκτροπαραγωγής. Δεν συνάδει καθόλου πράξεις με τα λόγια. Άρα όλα βρίσκονται σε εξέλιξη. Ας ελπίσουμε ότι η Ελλάδα θα σταθεί στα. Στο ύψος της, γιατί θα πρέπει να δίνει πάλι τα φώτα σε όλους για το όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μια και σε αυτό βρίσκεται μπροστά, απλά αυτή την εποχή δεν, σαν Ελλάδα δεν δοκιμεί. Κύριε Φαναριώτη, να σας πω ένα πολύ απλό νούμερο. Η Ελλάδα έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμμετοχή του λιγνίτη στα αερία φαινομένου θερμοκηπίου της χώρας. Εκπέμπει 35% των αερίων φαινομένων θερμοκηπίου της χώρας οφείλεται στο λιγνίτη. Είμαστε δεύτεροι πίσω μόνο από τη Βουλγαρία. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά στην Ελλάδα για τη μετώπιση κλιματικής αλλαγής, πρέπει να περιοριστεί δραστικά ο λιγνίτης. Τελεία. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Μαντζάρη, σας ευχαριστούμε για το σημερινό update. Και σε μία εβδομάδα από τώρα για την επόμενη εκπομπή πιστεύω να έχουμε και κάποια τελικές εκτιμήσεις για τις συνομιλίες και τα εργαστήρια. Ίσως αργότερα. Αυτό θα πάει μέχρι το τέλος. Αυτό θα πάει μέχρι την Παρασκευή σίγουρα. Ναι. Οπότε θα με αγωνία περιμένουμε να μας πείτε περισσότερα. Ακριβώς. Να είστε καλά. Και εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.